Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται, υπάρχει ο κύκλος της βίας, ο οποίος συνεχίζεται με παιδιά που είναι θεατές, μαθητές της βίας. Διψήφιος είναι κάθε μήνα ο αριθμός των γυναικών από τη Δυτική Κρήτη και κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα που παίρνουν το κουράγιο και περνούν το κατόφλι του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνου για να ζητήσουν τη βοήθεια των ειδικών ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα κακοποιητικής συμπεριφοράς που δέχονται από συντρόφους ή συζύγους. Το μεγαλύτερο υπόγειο αγκάθι όμως είναι η ψυχολογική βία που συχνά ασκείται στις γυναίκες με συνέπειες στην ψυχολογική και σωματική τους υγεία. Έχει καταστροφικές συνέπειες για τον ψυχισμό της γυναίκας και πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή ως βία. Δεν συνειδητοποιεί δηλαδή η ίδια η γυναίκα ότι αυτό που εισπράττει είναι βία, ότι η αιτία για την ψυχολογική της κατάσταση είναι η βία. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τα στερεότυπα, δεν προσπαθούμε να φέρουμε όλους τους φορείς για να στηρίξουν μια κακοποιημένη γυναίκα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η συντονίστρια του συστήματος είναι η γυναίκα που κινδυνεύει και κακοποιείται και προσπαθεί να φύγει. Αντί δηλαδή να αυτοσυντονιστεί το σύστημα, να την προστατεύσει όταν κινδυνεύει, στην πραγματικότητα παρατηρούμε γυναικοκτονίες και αναρωτιόμαστε γιατί δεν καταφέραμε να τις σταματήσουμε. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και η υγειονομική διόγκωσαν το πρόβλημα με θύματα πάντα της γυναίκης και παρότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες, εντούτοις το κακό είναι εδώ ζητώντας επιτακτικά λύσεις. Επειδή αυτό που μετράμε είναι συνήθως οι καταγγελίες, τις βλέπουμε τα τελευταία δύο περίπου χρόνια να αυξάνονται ραγδαία. Και είναι λάθος να πούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τις καταγγελίες να αυξάνονται, καταλαβαίνουμε ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει στο σύστημα. Η κακοποίηση και η βία ξέρουμε ότι είναι εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, η αλήθεια είναι διαφορετική. Τις γυναικοκτονίες που δεν ξέραμε παλιά, γιατί δεν είχαν αυτή την ονομασία, σήμερα τις βλέπουμε, τις ζούμε, τις βιώνουμε και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι έχουμε πάρει πάλι στραβό δρόμο. Όπως παρουσιάστηκε σε ειδική μερίδα στο Ρέθυμνο, τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί παρουσιάζουν αυξητική τάση με τους ειδικούς να προτρέπουν γυναίκες και κοινωνία να μετατρέψουν τη σιωπή τους σε φωνή. Είναι σημαντικό η σιωπή να γίνει φωνή και της γυναίκας και του παιδιού και όλων των κακοποιημένων, αλλά παράλληλα να γίνει φωνή της κοινωνίας, να μην ανεχόμαστε αυτά. Υπάρχει αθέατη βία. Υπάρχει αθέατη βία η οποία μένει στα σπίτια δυστυχώς και δεν έρχεται ποτέ. Υπάρχει βία η οποία έρχεται στα δικηγορικά γραφεία και αντιμετωπίζεται είτε σε αστικό είτε σε ποινικό επίπεδο. Κάποια από αυτή την βία έρχεται και στα ποινικά δικαστήρια και καταγράφεται στα στατιστικά. Στην ημερίδα που παρακολούθησαν ειδικοί που εργάζονται σε διάφορες δημόσιες δομές, το μήνυμα ήταν πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται αφού ποτέ δεν είναι μόνη της.